συνάδεια κάποιου αναϊκού συνδρόμου. Επίσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευερέθιστος. Ηλικιωμένοι σκύλοι πάσχουν από αθρητικά, ένα συνεχής πόνος που τους προκαλεί δυσφορία και νευρικότητα. Αν και όλα αυτά ακούγονται απογοητευτικά, μπορούμε να προσφέρουμε ποιότητα ζωής στο σκύλο μας και αποφύγουμε προβλήματα συμπεριφορά. Πώς? Το διαγείρουμε πνευματικά, αλλά φροντίζουμε αρκετά με τα πράγματα απλά για να αποφύγουμε τη σύγχυση του ζώου. Του μαθαίνουμε νέα άλλα απλά κόλπα και του αγοράζουμε νέα παιχνίδια. Αυτά θα αποτελούν τις καθημερινές ασκήσεις για τον εγκέφαλό του και μειώσουν τον ρυθμό της φοράς στον εγκεφαλικό φτάγιο. Η άσκηση θα βοηθήσει στην καλύτερη οξυγόνωση του εγκεφάλου. Ελέγχουμε το βάρος του σκύλου με σωστή διατροφή και ήπια άσκηση. Μια σωστή διατροφή με υψηλής ποιότητας, έφευκτη πρωτεΐνη θα του προσφέρει λιγότερα εντερικά προβλήματα σε σωστό σωματικό βάρος. Σε συνδυασμό με την ήπια άσκηση θα του βοηθήσει να έχει λιγότερη πίεση στις αρθρώσεις του, άρα λιγότερο πόνο και δυσφορία. Φροντίζουμε ώστε το κρεβάτι του να είναι χαμηλό, ζεστό και σε ήσυχο σημείο για να μην ενοχλείται. Δεν αφήνουμε να τον ενοχλούν, τον προειδοποιούμε με έναν ήχο ή ένα άγγιγμα για μια προκειμένη προσέγγιση. Αυξάνουμε τους περιπάτους. Πολλά ηλικιωμένα παρουσιάζουν χαλάρωση.